Ο George Cukor, 1899 ως 1983, ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία του 1964 «Ωραία μου κυρία». Ο Cukor διέπρεψε στην κινηματογράφηση διάσημων λογοτεχνικών έργων, καθώς και σοφιστικέ κομμωδιών. Ο Cukor γεννήθηκε στο Μανχάταν και ήταν το μικρότερο παιδί και μοναχογιός των Ούγγρων Εβραίων μεταναστών Βίκτορ, βοηθού εισαγγελέα, και Ελέν. Ως παιδί, ο Cukor εμφανίστηκε σε πολλά ερασιτεχνικά έργα. Ως έφηβος πήγαινε συχνά στο θέατρο με έναν θείο του. Μαγεμένος με το θέατρο, συχνά έφευγε από μαθήματα στο γυμνάσιο για να παρακολουθήσει απογευματινές παραστάσεις. Μετά την αποφύτισή του το 1917, ο Cukor αναμενόταν να συνεχίσει τα βήματα του πατέρα του και να ακολουθήσει μια σταδιοδρομία αστυνομική. Γράφηκε με μισή καρδιά στο City College της Νέας Υόρκης, αλλά έπρεπε να πάει στο στρατό τους τελευταίους 2 μήνες του Πρώτου Παγκοσμίου Πόλεμου. Από το 1920 ως το 1928 συμμετείχε σε διάφορες θεατρικές ομάδες που έδιναν παραστάσεις, συνήθως με κομικά musical, σε περιοχές γύρω από τη Νέα Υόρκη. Όταν όμως το Hollywood άρχισε να στρατολογεί ταλέντα του θεάτρου της Νέας Υόρκης για ομιλούσες ταινίες, ο Cukor έτρεξε αμέσως. Έτσι, έκανε τον ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης στην ταινία «Η ξεπεσμένη κυρία» το 1931. Μία από τις ηθοποιούς που παρουσίασε ο Cukor εκείνη την περίοδο ήταν η Κάθριν Χέμπορν, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της στο λογαριασμό του διαζυγίου το 1932. Ο Cukor τη σκηνοθέτησε σε πολλές ταινίες, όπως «Οι μικρές γυναίκες» το 1933 και «Διακοπές» το 1938. Ο Cukor και η Χέμπορν έγιναν στενοί φίλοι και έξω από τα γυρίσματα ταινιών. Το 1940 ο Cukor γυρίζει τη ρομαντική κομμωδία «Η ιστορία της Φιλαδέλφειας» ή «Κοινωνικά σκάνδαλα», με πρωταγωνιστές τον Κάρι Γκραντ, τον Τζέιμς Στιούαρτ και την Κάθριν Χέμπορν. Και το 1941 γυρίζει την ταινία «Η διπρόσωπη γυναίκα». Ήταν η τελευταία ταινία που πρωταγωνίστησε η Γκρέτα Γκάρμπο. Το 1942, σε ηλικία 43 ετών, ο Cukor κατατάχθηκε στο ειδικό τμήμα του στρατού, στο οποίο δημιούργησε εκπαιδευτικές ταινίες για το προσωπικό του στρατού. Μετά τον πόλεμο, ο Cukor άρχισε ξανά να γυρίζει ταινίες όπως «Η διπλή ζωή» το 1947, «Το πλευρό του Αδάμ» το 1949, «Γεννημένη χθες» το 1950 και «Θα μπορούσε να συμβεί και σε σένα» το 1954. Σε όλες αυτές τις ταινίες πρωταγωνιστούσε η Τζούντι Χολιντέι, που πήρε και Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Γεννημένη χθες». Τα επόμενα 10 χρόνια ο Cukor σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες με διαφορετική επιτυχία. Η ταινία musical «Τα κορίτσια» το 1957 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Και η ταινία «Άγριος είναι ο άνεμος», επίσης το 1957, κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ για την Άννα Μανιάνη και τον Άντονι Κουίν. 2 χρόνια αργότερα, το 1964, ο Cukor είχε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με την ταινία «Ωραία μου κυρία», βασισμένη στο θεατρικό έργο του Μπέρναντ Σο. Πρωταγωνιστές ήταν η Όντρι Χέμπορν και ο Ρεξ Χάρισον. Η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία και του πρόσφερε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Μετά την «Ωραία μου κυρία», ο Cukor έγινε λιγότερο δραστήριος. Σκηνοθέτησε τη Maggie Smith στο έργο «Ταξίδια με τη θεία μου» το 1972 και σε ηλικία 82 ετών το 1981 σκηνοθέτησε την τελευταία του ταινία με τίτλο «Πλούσιος και φημισμένος», με πρωταγωνιστές τη Ζακλίν Μπισέ και την Κάντις Μπέργεν. Ο Τζορτζ Cukor πέθανε στις 24 Ιανουαρίου 1983 σε ηλικία 84 χρόνων από καρδιακή προσβολή.